Λοιπόν, θα σας πω λίγο στους υποψήφιους πάλι. Υπάρχει υποψηφιότητα η οποία έχει δημιουργήσει αντιδράσεις όσον αφορά την θεσμικότητα, αν μπορεί να γίνει, συγγνώμη, δεν ξέρω το καταστατικό ακριβώς του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με τον κύριο Δούκα. Μπορεί να είναι υποψήφιος ο Χάρης Δούκας. Απαντάει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποια κολλήματα, ο ίδιος δεν θα τα επεκαλεστεί σε καμία περίπτωση και θα ενθαρρύνει να υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα. Εσείς πώς βλέπετε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λίγους μήνες στο Δήμο της Αθήνας, για τον οποίο υποψηφίστηκε, διεκδικεί μία τέτοια θέση? Είναι συμβατό? Θα έπρεπε να περιμένει λίγο? Πώς βλέπετε αυτή την ενέργεια? Κοιτάξτε, εγώ έχω πει ότι σε όλη αυτή την περίοδο θα μιλάω για τον αντίπαλό μου. Και ο αντίπαλός μου είναι η κυβέρνηση. Και ο κ. Μητσοτάκης, γιατί αισθάνομαι ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πολύ όριμο. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει και ο Δήμος της Αθήνας. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε συνυποψηφιός σας. Δεν το κάνω για να μην σας απαντήσω. Θέλω όμως να το υπογραμμίσω. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να αναδειχθεί ένας αξιόπιστος φορέας που αυτό το αίτημα για πολιτική αλλαγή θα μπορέσει να το εκφράσει. Ο κόσμος μας περιμένει. Σε ό,τι όμως αφορά τη συζήτησή σας, θα σας πω κάτι. Εγώ, όπως είπατε, προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, έχω μια μεγάλη πολιτική και ιδεολογική σύνδεση με αυτό το χώρο. Και ένα από τα πρώτα ζητήματα που ανέδειξε αυτός ο χώρος, και νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανείς, είναι η ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης ως κέριου πυλώνα δημοκρατίας και αποκέντρωσης. Αυτό το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έδωσε πόρους, έδωσε αρμοδιότητες, γιατί αντιλαμβανόταν ότι... Και ένα πολύ πετυχημένο δήμαρχο, θα προσθέσω. Και έναν πολύ πετυχημένο δήμαρχο, τον κύριο Μπέι. Άρα, για μένα, η αυτοδιοίκηση είναι μια πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση και δεν αφορά, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας. Αφορά τον τελευταίο Δήμο της χώρας, τον πιο μικρό Δήμο της χώρας, που κατά την άποψή μου απαιτεί έναν άνθρωπο απολύτως αφοσιωμένο, όχι μόνο στη δουλειά του, αλλά κυρίως σε αυτή τη δέσμευσή του απέναντι στον πολίτη που τον θέλει προσβάσιμο, τον θέλει δίπλα του, γιατί τα προβλήματα των δημοτών είναι πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά. Άρα νομίζω ότι αυτό το οποίο σας απαντώ έχει να κάνει πολύ με τη δέσμευση, με τη σχέση απέναντι στον εκλογέα εκείνο, ο οποίος πήγε στην κάλπη και σε εμπιστεύτηκε και σε θέλει δίπλα του, και η αλήθεια είναι ότι σε θέλει δίπλα του 24 ώρες το 24ωρο. Κατανοητό.